έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις από την ομάδα πρωτοβουλίας, η οποία έχει συσταθεί από το επιμελητήριο. Και έχουμε πλέον καταστατικό του φορέα. Έχουμε ξεκινήσει να έχουμε και μία ταρίφα, η οποία έχει φτιαχτεί έτσι για να έχουμε ένα μπούσουλα, εν πάση περιπτώσει, για να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί αυτός ο ιδιωτικός φορέας, εγώ από εδώ και 1,5 χρόνο που είμαι στο επιμελητήριο, τον έχω ακούσει αρκετές φορές, αλλά βλέπουμε ότι τελικά θα πάρει σάρκα και οστά. Ο τουρισμός στο νησί μας, παρόλο που δεν είμαι εγώ ειδικός, αλλά από αυτό που έχω αντιληφθεί εγώ από την εμπειρία μου αυτή τη χρονιά, είναι ότι όντως το νησί μας πάσχει από ταυτότητα. Και για να μην παρεξηγηθώ, σαφώς και έχει ταυτότητα το νησί μας, ίσως δεν είναι ενδεδειγμένη, ίσως δεν έχει επικοινωνηθεί τόσο όσο θα έπρεπε για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο το να ολοκληρωθεί αυτή η ταυτότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά και να επικοινωνηθεί έτσι έξω ώστε να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι άλλο από την αύξηση του τουρισμού και όχι μόνο από τη γείτονα χώρα, αλλά και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα των Βαλκανίων. Έτσι πήρε την πρωτοβουλία να φτιάξει αυτή την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για να μπορέσει να συστήσει το καταστατικό και έναν ιδιωτικό φορέα. Ο φορέας τουρισμού στοχεύει σε 5 πράγματα, από ό,τι έχουμε κάνει συναντήσεις κτλ. Με τους όλους τους φορείς που όλο αυτό το 1,5 μήνα τουλάχιστον που έχουμε κάνει τις διαβουλεύσεις. Τη χάραξη εστιασμένου στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο την τουριστική ανάπτυξη του νομού με σεβασμό στο περιβάλλον και την ιστορία του. Την προβολή του νομού τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό με κάθε προσωφόρο μέσο, social media, εκθέσεις κτλ. Διαμόρφωση ειδικών πακέτων, εκπόνηση προωθητικού υλικού. Αποτελεσματική διαμόρφωση της τουριστικής ταυτότητας του νομού. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα απαραίτητα για την τουριστική ανάπτυξη του νομού. Αποτελεσματική διαμόρφωση της εικόνας και της φήμης του νομού στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά. Σύνταξη ηγητικών εκθέσεων προς αρμόδιους φορείς για την τουριστική ανάπτυξη του νομού, καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων στο νομό. Η είδηση του ιδιωτικού φορέα είναι ένα σημαντικό βήμα για όλους μας στην προσπάθεια να επιτευχθεί η ορθολογική ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος του νομού. Ο φορέας του τουρισμού Χίου είμαστε όλοι εμείς οι επαγγελματίες. Δεν πρέπει να καθόμαστε στον καναπέ μας και να περιμένουμε από κάθε φορέα να κάνει κάτι για μας. Πρέπει επιτέλους να συγκροθούμε από αυτόν τον καναπέ, να καταλάβουμε ότι ο καθένας για το επάγγελμά του, για την ιδιότητα που έχει, πρέπει να σηκωθεί από τον καναπέ του και να προσπαθήσει με συλλογική προσπάθεια όλων των επαγγελματιών να πάμε ένα βήμα παρακάτω το νησί.